κι αν είσαι πλάσμα σπλαχνικό και δεν θέλεις για μεν κακό. Φιέ και λαμίτα μου, φιέ και λαμίτα μου, σα γαϊτάκια μαμά, μα, σα γαϊτάνιστα παγέννη. Αχ τα μάτια της αγάπης μου, στες άκρες εμελένα. Αχ τα μάτια της αγάπης μου, στες άκρες εμελένα. Αχ τσα μάτι κλείσουν να με δουν, στα σικαρκιά μου γέμα. Αχ καρδιά μου γέμα. Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Μόλις είδαμε λοιπόν ένα πολύ σύντομο βίντεο κλιπ, το οποίο είναι σχετικό με τον φιλοξενούμενό μου απόψε. Πριν προχωρήσω παρακάτω όμως, πρέπει, έχω υποχρέωση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μου, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Aerosilettings. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρ Μαύρου για την στήριξη, να είστε καλά. Και να καλωσορίσω τον Στέφανο Πελεκανή, ο οποίος είναι ο απόψινός φιλοξενούμενος. Καλησπέρα, Στέφανο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και αν θέλεις μου απαντάς. Λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Εντάξει, με λίγα λόγια ποιος είσαι. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που μπορώ να έρθω και σε επαφή και μαζί σας, αλλά και με τον κόσμο, τους απότιμους μας, που ξέρω πόσο πολύ αγαπούν και την Κύπρο, αλλά και κάθε στοιχείο της πατρίδας τους, στοιχείο της ελληνικότητας που τους θυμίζει αυτά που στερούνται για τους οποιουσδήποτε λόγους. Λίγα λόγια για μένα. Λοιπόν, τι να σας πω. Να σας πω ότι από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκα με τη μουσική, με μαθήματα σολφές, πιάνου, θεωρίας κλπ. Με κέρδισε όμως περισσότερο η βυζαντινή μουσική, την οποία και ολοκλήρωσα τις σπουδές στη βυζαντινή μουσική. Πάντοτε αγαπούσα τη μουσική και ήταν μέσα στην πορεία μου, ίσως δίπλα, διότι ήταν παράλληλα με το σχολείο και τις σπουδές αργότερα, γιατί επέλεξα τη φιλολογία. Αλλά πάντοτε ασχολούμαι με τη μουσική. Αγαπούσα πολύ την παραδοσιακή μουσική και την έντεχνη, ελληνική μουσική. Αυτό, τι άλλο θέλετε να μάθετε. Να πω την ηλικία μου, είμαι 35 χρονών. Δεν μας απασχολεί η ηλικία σου. Απλά είπα να το αναφέρω. Ναι. Ευχαριστώ, ναι. Μάθαμε πόσο ετών είσαι. Το έχεις σαν επάγγελμα, τη μουσική. Λοιπόν, να πω ότι επέλεξα να πάω φιλολογία γιατί αγαπούσα παράλληλα και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά και γενικά την τέχνη του λόγου. Όμως πάντα τραγουδούσα, ίσως έτσι κάποιες βραδιές, φοιτητικές. Επαγγελματικά τα τελευταία 2 χρόνια αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ, παρότι είναι δύσκολο να ασχοληθείς με τη μουσική, με το τραγούδι ως επάγγελμα. Είπα ότι θέλω να αφιερωθώ σε αυτό το πράγμα πλέον, γιατί ένιωθα ότι ήθελα να κάνω κάτι που να προσφέρω τέλος πάντων με βάση αυτό που είμαι, με βάση αυτά που ξέρω και μπορώ να δώσω, αλλά και επειδή είναι και κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, δηλαδή μου δίνει ζωή, με γεμίζει. Ναι, αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο ήταν σχετικό με την οικογένεια όσον αφορά τη μουσική? Δηλαδή έχεις κάποιο background, κάποιος προέρχεται ας πούμε από μουσική οικογένεια, έτσι το θέμα, ή απλά... Οι γονείς μου από πολύ μικρή ηλικία με όθησαν στην βυζαντινή μουσική. Ήμασταν σαν οικογένεια και κοντά στην εκκλησία.
Και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου ψέλνουν, όπως και εγώ επίσης. Αλλά πιο πίσω αν πάμε, δεν νομίζω να υπάρχει, όχι. Ναι. Έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, γιατί για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα ό,τι είδα από εσένα, νομίζω ότι έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση στην, όπως είπες, βυζαντινή μουσική, αλλά και ιδιαίτερα στην κυπριακή μουσική. Mm-hmm. Έτσι είναι ή έχω λάθος? Έτσι είναι, αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα ακούσματα. Γενικότερα τη μουσική που βγαίνει μέσα από το λαό, από τον κάθε τόπο. Αγαπώ γενικά τα βυζαντινά ακούσματα, τα οποία σίγουρα είναι μέσα στο παραδοσιακό, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, γενικά στο ελληνόφωνο παραδοσιακό τραγούδι. Διότι έτσι κι αλλιώς έλκει την καταγωγή του από το Βυζάντιο, από τη βυζαντινή μουσική. Mm-hmm. Κάνεις κάποιες εμφανίσεις, προς το παρόν, εμφανίζεσαι εκτός από τηλεοπτικά προγράμματα, έτσι ζωντανά κάπου, κάνεις κάποιες συναυλίες, κάποιες εμφανίσεις που δεν Ναι, κατά διαστήματα εμφανίζομαι σε διάφορες κοινότητες στα χωριά μας που, όπου έχω πρόσκληση και στις πόλεις. Προχθές ήμασταν στη μουσική σκηνή κύκλο στη Λεμεσό, έπεται και συνέχεια και στην Λευκοσία, σε κάποια φεστιβάλ. Πρόσφατα ήμουν στο φεστιβάλ του Αθού της Κιτρομιλιάς στην Επισκοπή. Ήμουν στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στο Λάρνακα, στο κάστρο της Λάρνακας, στο Φεστιβάλ της Αξιοθέας στη Λευκοσία. Γενικότερα δεν είμαι κάπου σταθερά, αλλά προτιμώ όταν υπάρχει έτσι μια όμορφη δουλειά που μπορεί να δώσει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Διότι παράλληλα εργάζομαι κιόλας. Ναι. Έχεις πείρα και στα όργανα. Τι όργανο παίζεις? Πείρα δεν θα το λέγα. Παίζω λίγη κιθάρα, λίγο πιάνο και από τα μαθήματα που έκανα μικρός, αλλά δεν θα έλεγα τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είμαι οργανοπαίχτης που μπορεί να παίξει κάτι, να παρουσιάσει κάπου κάτι. Εξάλλου προτιμώ να εστιάζω στη φωνή. Υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολύ καλή μουσική που το κάνουν αυτόν εξαιρετικά. Επομένως, προτιμώ να είμαι εστιασμένος στη φωνή για να μπορώ να αποδώσω όπως θέλω και Είσαι ερμηνευτής, δηλαδή, με άλλα λόγια. Ερμηνευτής, ερμηνευτής. Λοιπόν, και επειδή θέλω έτσι, γιατί ειλικρινά τα πιο πολλά τραγούδια τα κυπριακά ερμηνεύονται για καπέλα κάποτε, ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω έτσι να μου πεις ένα κομματάκι από κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, μάλιστα. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις επιλογή μεταξύ του Ασερών Μπάσματος και του Ισαντρονίκης. Να μου πεις ένα στίχο, έτσι, ακαπέλα. Ωραία. Και να σας πω, Θέλω το Ασερών Μπάσμα, θέλεις, ή την Αντρονίκη. Ναι, να πω το Ασερών Μπάσμα. Και ιδιαίτερα πρέπει να ομολογήσω ότι μου αρέσει η φωνή σου και έτσι θέλω να την απολαύσω και εγώ και οι τηλεθεατές μας, έτσι για λίγο, σε ένα στίχο. Ωραία. Να σας πω τότε το Ασερών Μπάσμα, αλλά να βάλουμε και κάποιους στίχους οι οποίοι τους έγραψε ο Μιχάλης ο Τερλικάς, που ερμηνεύονται στη φωνή αυτή, γιατί είναι φωνή του Ασερών Μπασμάν, την οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως στη Μορφολά και σε άλλες περιοχές, όταν έβαζαν τα άσερα, κυρίως όταν φλέρταραν με τις κοπέλες κλπ. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Τερλικάς, που τον αγαπώ πάρα πολύ και μου έδωσαν και την άδεια να ερμηνεύω τους στίχους του, τους συγκεκριμένους. Ναι. Όταν πήγαινε, όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, νομίζω ήταν ή το 4 ή το 3, δεν θυμάμαι, πήγαινε από εκεί, αντίκρισε την κατάσταση στα κατεχόμενα και έγραψε τους εξής στίχους. Και θα πω αυτούς τους στίχους, αφού θέλετε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έγραψε το εξής.
σαράντα γρόνους άγρυπνος σταλόνιν καρτερώσε. Ως εστράτες γης και ουρανού κάθε αυκή θωρώσε. Ως εστράτες γης και ουρανού κάθε αυκή θωρώσε. Ω εμείναν ούλα ξανυχτά και γέρημες οι στράτες. Ω ασύντυχα τα δώματα και πούντες μαυρομάτες. Ω ασύντυχα τα δώματα και πούντες μαυρομάτες. Πολύ ωραία. Έτσι γνησιότατη φωνή και πολύ έτσι ιδιαίτερη. Λοιπόν, είστε καλά. Θέλω να πεις λίγο τώρα για μέχρι τώρα τα σημαντικά πράγματα που έχεις κάνει όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή, κάποιες σημαντικές παρουσιάσεις που έχεις κάνει. Όπως έχω πει, ασχολούμαι πάντα με τη μουσική, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η αλήθεια συνέβηκε και κάτι που με έτσι συντάραξε προσωπικό στη ζωή μου και είπα ότι πραγματικά θέλω να αφιερωθώ σε αυτό το κομμάτι στη μουσική και ξεκίνησα με φίλους να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο άρχισε σιγά σιγά να αποδίδει, να βρίσκει και ανταπόκριση από τον κόσμο, πράγμα που με εξάφνιασε. Γι' αυτό τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει δύο διαδικτυακές συναυλίες που είχαν επίσης μεγάλη ανταπόκριση. Έχω τραγουδήσει σε συναυλίες και φεστιβάλ, όπως σας είπα πριν, τα οποία για μένα θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά, γιατί είναι άλλο να κάνεις ένα live, ένα event κάπου εσύ ο ίδιος, και άλλο να σε προσκαλούν σε μια κοινότητα όπου εκεί βρίσκεις τον αυθεντικό κόσμο έτσι, της Κύπρου, να τραγουδήσεις σε ένα φεστιβάλ ή σε μια γιορτή που έχουν. Επομένως, γύρισα πάρα αρκετά χωριά μέσα σε αυτά τα τελευταία 1-2 χρόνια που ήταν και ο καιρός του κορονοϊού, της πανδημίας. Και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων. Στα Αγρίδια, στην Κυπερούντα, στο Φινί, τώρα στην Επισκοπή, και άλλα τα οποία τώρα δεν θέλω να πω γιατί μπορεί να ξεχάσω κάποιο. Είχαμε το φεστιβάλ στην Αξιοθέα και το φεστιβάλ στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λάρνακας. Και γενικά νιώθω ότι ενώ ήταν δύσκολες, δύσκολη εποχή τώρα, δύσκολη καιρή, καταφέραμε, επιβιώσαμε, κάναμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, κάτι άλλο που, για το οποίο έτσι νιώθω περήφανος, αν μπορώ να το πω, είναι για το πρώτο δίσκο που έχω κάνει τώρα με τα ποιητάρικα τραγούδια. Με συνεργασίες από πάρα πολλούς λαϊκούς ποιητές, σύγχρονους λαϊκούς ποιητές. Έχω και κάποια πιο παλιά μέσα κομμάτια, αλλά είναι μεγάλη χαρά μου που κατάφερα κυρίως με την ποιητάρικη φωνή, η οποία αγαπήθηκε και την αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος, κατάφερα να συνεργαστώ με ονόματα όπως ο Χαμπής ο Αχνιώτης, ο Μιχάλης ο Χατζή Μιχαήλ, και άλλοι νέοι σύγχρονοι, με έναν ποίημα της Κυριακούς Πελαγίας επίσης έχω
ερμηνεύσει στο δίσκο αυτό. Επομένως είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είναι και δημιουργικό κομμάτι. Το δημιουργικό πάντα είναι έτσι πιο, για τον καλλιτέχνη, ακόμη πιο όμορφο. Επίσης, κάτι που ετοιμάζουμε τώρα και που γι' αυτό είναι μέσα στα πράγματα που έχω κάνει ή δουλεύω για να κάνω, είναι ένας νέος δίσκος, ο οποίος είναι με στίχους του Μιχάλη του Χατζή Μιχάλη, μουσική δική μου, που θα είναι τραγούδια, δεν θα είναι στην πιτάρικη φωνή, αλλά τραγούδια παραδοσιακά στο σήμερα όμως. Δηλαδή όπως εξελίσσεται η παράδοση, γιατί η παράδοση παραδίδεται από τους προηγούμενους τους επόμενους. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ, Στέφανε μου, και θα γυρίσουμε πίσω, έτσι. Ωραία. Δευτέρα ετών της καθαράς που κάνουν την ομάδα μες στο καράνι έμπηκε την πρώτη εβδομάδα και τρεις ημέρες έκαμε θα ρέξει το δερούτι σου μη νερό δεν βρέθηκε μέσα στη χώρα τούτη. Σου μη νερό είχε πολύ κάτω μακρά στο πλάτος μέσα εκατόκισε ένας με άλλος δράκος και δεν τα αφήνει το νερό στη χώρα τους να πάει θα είναι του εκάμναση όταν παιδί να φάει να ξαπολύσει το νερό στη χώρα για να πάει. Άλλοι είχαν έξι και οχτώ και πέμπαντου τον ένα δεν γυρίν τα φέντη μας, τα φέντη βασιλέα. Είχε μια κόρη μοναχή κι είχε να την παντρέψει θέλοντα και μη θέλοντας του δράκου να την πέψει. Παντέψει η κόρη ένα Αγιός Χριστό κι απάκουσε του τον Αγιόρκη να σου δώσει που πάνω κατεβαίνει και με τη σέλα τη γρουσή και το γρουσό να πάρει. Ώρα καλή σου λιερή, ώρα καλή και γεια σου που σκουτσερώ το στέμματα στα καμαρόβρια σου κι τα γυρεύτης λιερή στου δράκου το πηγάδι του δράκοντα του πόνηρου να φύγει και να σε φάει. Σου πω τσι το δράκοντα που κάτω κι ανεβαίνει κι όταν τους είδε κι ήταν τρεις κρυφές χαρές παθαίνει. Μια χατζαρκά του χάρισε τσι πόλη σου γεσίστη και το σκαμπί του βασιλιά έπεσε και τσακίστη. Να λίγου το δισάκι του με άλλον αλυσίδι και πιάσε και θα λύνωσε κίντο με άλλο φίδι. Τραβά το κόρι λιερί στη χώρα να το πάρεις για να το δουν να βαφτιστεί, να πάνε να βαφτιστούσει για να το δουν να πιστευτεί, να πάνε να πιστευτούσει. Αν τους βλέπει ο βασιλιάς κρυφές χαρές παθαίνει ποιος είναι αυτός που μου κάμε τούτη την καλοσύνη. Να δω το βασίλειο μου κι ούλο το θησαυρό μου να δω το και την κόρη μου και να γεννεί καμπρός μου. Και πολλοήθη να γιώ και λέει και λαλί του έθελω το βασίλειο σου, πείτε το θησαυρό σου. Μια λεπτή σαν να χτίσετε νύμτα η Γεωργίου που έρχεται.
έρχεται η μέρα του 23 του Απριλίου. Που έρχεται η μέρα του 23 του Απριλίου. Στέφανε, μου μίλησες ήδη για μελλοντικά σχέδια. Εγώ γνωρίζω, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε κάτι το οποίο οι φίλοι μου, η Στάλο Γεωργίου, με παρότρινε να δούμε, γιατί μου είπε ότι υπάρχει μια πιθανή συνεργασία. Δεν τα καταφέραμε να το δούμε αυτό. Όμως, πες μου λίγα λόγια την συνεργασία σου με τη Στάλο. Λοιπόν, έχω ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο μελοποίησε η Στάλο και είμαι πάρα πολύ έτσι ευγνώμων που μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Η στίχη είναι δική σας, η οποία είναι έτσι πολύ υπέροχη στίχη. Όπως και επίσης, δεν ξέρω αν γράφεται γενικά, αλλά... Γράφεται γενικά, ναι. Και το άλλο για την Μπέγιαν. Α, και αυτό, μάλιστα. Και αυτό και το ερμηνεύσαμε στην Μπέγιαν, εκεί που είχαμε πρόσφατα στη βρύση των Μπέγιαν. Κάνει μια παρουσία εκεί, ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μικρή μου μάνα Τσίπρος μου, είναι το τραγούδι που μελοποίησε και η Στάλο και το ερμήνευσα. Να πω ότι... θα το έχουμε και σε μελλοντικό δίσκο, όπως και μια άλλη συνεργασία με τη Στάλο, με έναν άλλον κομμάτι που θα έχουμε μέσα στο δίσκο, σε μεθεπόμενο δίσκο που θα ετοιμάσουμε, που θα είναι κομμάτια δημιουργών της Κύπρου και στιχουργών της Κύπρου. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Λοιπόν, τραγουδάς και ερωτικά τραγουδιά, δηλαδή... Εκτός, τραγουδάς και ερωτικά τραγούδια. Ερωτικά, μα τα περισσότερα κυπριακά, μπορεί να αναφέρονται σε άλλα γεγονότα, αλλά περιέχεται πάντα το ερωτικό στοιχείο μέσα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ, ακούγοντας τη φωνή σου και τη δυνατότητα της ερμηνείας σου, θα γράψω ένα ερωτικό στίχο και θα το στείλω και στη Στάλο να το δει. Και αν σας αρέσει και τους δυο, θα ήθελα έτσι να το... Από τα δύο τραγούδια που άκουσα, θεωρώ ότι θα μας αρέσει, είναι δεδομένο. Λοιπόν, ξέρεις, έχω μεγάλη καρδιά και βγάζω μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου αυτά που νιώθω. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν από την ψυχή, έχουν έτσι, μεγάλη όπως και σημασία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχή είναι, όπως και η ερμηνεία. Ναι. Λοιπόν, άλλα μελλοντικά σχέδια υπάρχουν κάποια έτσι... Μελλοντικά σχέδια τα οποία ίσως να είναι και επιθυμία μου, αλλά και από κόσμο που έτσι μου γράφει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Έχω έτσι αρκετούς και από την Αγγλία και από... Αυστραλία και από Αμερική, όπου έχουμε αρκετούς απόδημους έτσι, και σε αυτές τις τρεις χώρες και στον Καναδά έχουμε. Παίρνω έτσι μηνύματα σαν πρόσκληση. Εντάξει, ο καθένας όταν σε ακούει και σε αγαπά θέλει να σε δει κοντά. Είχαμε όμως και μία πρόσκληση από έναν παραγωγό στην Αμερική για να πάμε μόλις τελειώσουν έτσι, τα μέτρα και γίνει ακόμα καλύτερη η κατάσταση, διότι έπληξε όλους τους τομείς, αυτόν και οικονομικά. Ναι. Να πάμε στην Αμερική σε κάποιες πόλεις να τραγουδήσουμε. Εύχομαι να γίνει και στην Αγγλία το πράγμα. Ο μουσικός, ο βιολάρης που έχω, είναι και έναν παιδί, ο Γιώργος ο Σάβα, ο πατέρας του ήταν ο Σάβας ο Σάβα, ο οποίος μεγάλωσε εκεί, Αγγλία, και ήρθε ζει εδώ τώρα στην Κύπρο. Επομένως, θα ήταν μεγάλη χαρά μου πραγματικά να κάνουμε μια περιοδία και στην Αγγλία. Πολύ ωραία. Είναι ευχάριστο, δηλαδή, ότι σε ενδιαφέρει μια τέτοια
προσπάθεια να κάνεις κάποιες εμφανίσεις και στη Μεγάλη Βρετανία, εδώ στο Λονδίνο ιδιαίτερα, που υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας για να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ, έτσι για να γίνει αυτή η προσπάθεια πραγματικότητα. Κάπου εδώ, Στέφανε μου, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που είχες την καλοσύνη να δεχτείς την πρόσκλησή μας, να μας μιλήσεις. Ήταν χαρά μου, ήταν χαρά μου, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας. Σε συγχαίρω για όλα αυτά που κάνεις, ιδιαίτερα γιατί ασχολείσαι και με την κυπριακή μουσική και το κυπριακό τραγούδι σε κυπριακό στίχο, δηλαδή σε διάλεκτο κυπριακή, γιατί διατηρείς την ποιότητα και τον πολιτισμό που υπάρχει, τον οποίο μέσα από τις τέχνες πρέπει να τον διατηρούμε τον πολιτισμό μας. Είναι σημαντικό, και αν μου επιτρέπετε, είναι σημαντικό να μην ντρεπόμαστε για αυτά. Δηλαδή, όχι, και για την διάλεκτο και για την... Διότι υπάρχει έτσι ένα λίγο σαν, πώς να το πω, ταμπού. Είναι και μια μουσική, ένας χώρος, που έναν είδος, η παραδοσιακή, που δεν έχει ίσως τόση πολύ πέραση όσον άλλα είδη μουσικής. Μάλιστα. Στέφανε μου, σε υπέρ ευχαριστώ. Τελειώνει και ο χρόνος. Να ευχαριστήσω να επιτρέψεις και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Λέπτινγκς, που είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Στέφανε. Να είστε καλά. Γεια σας. Την αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε και ακόμα κάτι και κλείνουμε αυτό. Και θα σε καρτζελετήσω, και θα σε καρτζελετήσω.